Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος από το Ελλάς Android και στο σημερινό βίντεο έχω για να σας παρουσιάσω ένα HDMI streaming switcher από την RGB Link, το RGB Link M Mini. Τη συγκεκριμένη συσκευή μας την έστειλε η εταιρεία, ήρθε σε επαφή μαζί μας πριν από αρκετό διάστημα. Λόγω των καταστάσεων άρχισα λίγο να βγάλω το βίντεο και μάλλον είδανε το βίντεο που είχαμε κάνει για το YOLOBOX και τους άρεσε το κανάλι μας και αποφάσισαν να μας στείλουν και αυτή την δική τους πρόταση, η οποία είναι μια πολύ πολύ πιο οικονομική επιλογή, οπότε είπαμε why not, γιατί όχι, ας το δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν το κουτάκι που μας έφτασε από την εταιρεία, RGB Link M Mini Streaming Switcher, Stream for Work on Play, και μας λέει ότι μπορούμε να στριμάρουμε σε Facebook, YouTube, TikTok, Zoom, WebEx ή και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες. Και από την άλλη πλευρά μας λέει Remote Control from App, μπορούμε να χειριζόμαστε την συσκευή μας και να χρησιμοποιούμε το smartphone μας ή το tablet μας σαν τηλεχειριστήριο. USB 3 φυσικά, 4 inputs HDMI, 4 HDMI είσοδοι δηλαδή, PIP, picture in picture, δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βασικό stream και να έχουμε μέσα στην ίδια εικόνα σε κάποια από τις 4 γωνίες ή στο κέντρο μια μικρή εικόνα stream. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Παραδείγματος χάρη, για να σκεφτείτε λίγο τι ακριβώς είναι, όπως είναι στα gaming streamings που βλέπετε στην μεγάλη οθόνη το παιχνίδι και σε μια γωνία βλέπετε τον streamer και τα reactions του. Onboard preview, δηλαδή έχει μια μικρή οθονίτσα πάνω του, θα τη δείτε γύρω στις 2 inches, είναι υποτυπώδες για να μπορείτε να βλέπετε. Και transition effects, δηλαδή ότι έχει διάφορα εφεδάκια για να μπορείτε να κάνετε μεταβάσεις και να μην είναι κοφτές. Πάμε να ανοίξουμε και θα βρούμε μέσα το USB καλώδιο για να συνδέσουμε τη συσκευή μας στον υπολογιστή μας. Καταλαβαίνω, είναι ένα απλό USB καλώδιο, USB 3, σε USB 3. Καταλαβαίνω πως πολλοί θα το χρησιμοποιείτε σε λάπτοπ, αλλά ρε παιδιά, γιατί τόσο κοντό καλώδιο, σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιείτε σε λάπτοπ και το χρησιμοποιείτε σε σταθερό υπολογιστή, πρόβλημα. Αλλά είναι ένα απλό καλώδιο, δεν είναι κάτι τρελό, φτιάχνεται, αλλά θα ήθελα να έχει ένα μεγαλύτερο καλώδιο. Την συσκευή μας, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ποιοτική η κατασκευή της, φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, έτσι πολύ γερή, στιβαρή, λίγο βαριά. Γενικά δίνει την αίσθηση μιας πολύ καλής και ποιοτικής συσκευής. Επίσης, εκτός από τη συσκευή, θα βρούμε και το καλωδιάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε την συσκευή μας στο ρεύμα, και έχει φυσικά το ευρωπαϊκό ή το αμερικανικό κούμπομα αναλόγως με το σε ποια χώρα είστε και θέλετε να το συνδέσετε. Ένα πολύ ωραίο συστηματάκι. Ερχόμαστε εδώ πέρα, πιάνουμε, κατεβάζουμε και συρταρώνουμε. Μισό λεπτάκι, εδώ. Πολύ ωραίο, στιβαρό, μου αρέσει, όπως και σε αυτήν εδώ την άκρη πολύ ωραίο στιβαρό, ότι ερχόμαστε, κουμπώνουμε πάνω και σφίγγουμε τη βίδα, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα πιάσει γενικά καλά και δεν θα τραβηχτεί κάπου να φύγει την ώρα που κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα επαγγελματικό μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιούν για stream, παραδείγματος χάρη μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος που θέλει να δείξει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, εντάξει όχι να το χρησιμοποιήσει κάποιος που δείχνει ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά σε ένα επαρχιακό πρωτάθλημα που έχουμε ας πούμε 4 κάμερες και τραβάμε τον αγώνα μας, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά ή να το χρησιμοποιήσουν, δεν ξέρω εγώ, σε μια συναυλία ή κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό η συσκευή μας να δουλεύει καλά και να μην έχει τέτοιους προβληματάκια. Θες να το βάλεις το ρεύμα, Άγγελε? Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, με το καλωδιάκι μας μπορούμε, ερχόμαστε, να σας πω λίγο τις θύρες, μία εντάχει. Όπως μπορείτε να δείτε έχει 1, 2, 3, 4, 5 θύρες HDMI, 4 είσοδοι για να μπορούμε να στέλνουμε εικόνα από συσκευές εδώ και 1 έξοδος, ούτως ώστε να μπορούμε να προβάλλουμε το τελικό αποτέλεσμα σε κάποια οθόνη. Και εδώ πέρα έχει την υποδοχή για να μπορούμε να το συνδέσουμε στο ίντερνετ, την USB 3 και είσοδο και έξοδο για καρφί, για jack, για να μπορείτε να βάλετε κάποιο μικρόφωνο ή να βάλετε
κάποια έξοδο για να βγάζετε τον ήχο σας. Βλέπετε ότι με το που το σύνδεσα αμέσως ενεργοποιήθηκε η οθόνη μου. Πάμε εδώ πέρα στον υπολογιστή μας, ερχόμαστε, συνδέουμε. Το δίνουμε λοιπόν. Να συνδέσω και μια HDMI συσκευή πάνω. Έχω πάνω, έχω ένα TV boxάκι εδώ πέρα, πολύ ωραίο. Θα δείτε και γι' αυτό βίντεο τις επόμενες ημέρες. Ερχόμαστε και πάμε σε μια είσοδο και το δίνουμε σύνδεση. Και όπως μπορείτε να δείτε, Άγγελε, δώσε μου λίγο τον gimbal. Ευχαριστώ. Όπως μπορείτε να δείτε, σε αυτό το σημείο έχει συνδεθεί και εδώ πέρα μπορούμε να προβάλλουμε την εικόνα μας. Μπορούμε να μεταβούμε 1, 2, 3, 4 και τα σχετικά. Να σας δείξω μία εν συντομία τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε κάποιους διακόπτες, το 1, 2, 3, 4, όπου μπορούμε να μεταβούμε από την μία πηγή στην άλλη. Το μενού που μας βάζει σε κάποιες ρυθμίσεις, που όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα είναι ρυθμίσεις για το input, για το HDMI, ας πούμε. Βλέπετε ότι η ανάλυση μέγιστη είναι Full HD στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο που μπορούμε να στριμάρουμε, πάρα πολύ ικανοποιητικό. Για τον ήχο μπορούμε να ρυθμίσουμε την IP μας άμα θέλουμε να στέλνουμε απευθείας στο δίκτυο, τη γλώσσα μας όπου έχει αγγλικά και κινέζικα, δεν έχει ελληνικά αλλά δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε reset, κάποιες πληροφορίες και τα σχετικά. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ότι έχει μενού για να μπορείτε να κάνετε κάποιες μεταβάσεις από εικόνα σε εικόνα. Δηλαδή ερχόμαστε, μπορούμε να κάνουμε ένα fade, ένα cut, να έρχεται από πάνω από κάποια γωνία και τα σχετικά. Μην ξεχνάμε ότι με αυτόν εδώ τον διακόπτη μπορούμε να μεταβούμε από την μία εικόνα στην άλλη και ξανά πίσω και βλέπετε ότι μπορούμε να το κάνουμε και σταδιακά και να έρχεται σταδιακά η εικόνα μας. Εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίζουμε φυσικά την ένταση της φωνής, μπορούμε να ρυθμίζουμε όλα αυτά. Μπαίνουμε ξανά στο μενού και ας επανέλθω πίσω. Λοιπόν, Άγγελε, ευχαριστώ. Και έχουμε την εφαρμογούλα μας η οποία λέγεται Xpose. Το Xpose App, το οποίο βρίσκεται εδώ. Yes. Επιτρέπω. Αναζήτηση. Αναζήτηση συσκευής. RGB Link Mini. Τέλεια. Και λοιπόν, θα το συνδέσουμε τώρα και στο Xpose που είναι η εφαρμογή. Θα σας δείξω μερικά πλάνα από την οθόνη για να δείτε πώς είναι το interface του προγράμματος. Να σας πω για τη συγκεκριμένη συσκευή ότι μπορείτε να την βρείτε σε πολλά καταστήματα, μπορείτε να την βρείτε και στο Thomann παραδείγματος χάρη. Η τιμή της από ό,τι είδα ξεκινάει από τα 299-300 ευρώ, οπότε όπως καταλαβαίνετε σε σύγκριση με το YOLOBOX είναι πολύ πολύ πιο φθηνή και έκανε πάνω από τα 1000 ευρώ. Η ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ καλή. Τι μου άρεσε η ποιότητα κατασκευής, μου άρεσε το γεγονός ότι είναι αρκετά στιβαρή, το ότι σίγουρα για αυτά που κάνει είναι αρκετά πιο οικονομική, δηλαδή στα 300 ευρώ μπορεί να την αγοράσει και ένας πιο μικρός streamer με λιγότερα views και λιγότερα έσοδα. Τι δεν μου άρεσε, πρώτον και σημαντικότερο, βρήκα την εφαρμογή το Xpose λίγο δύσχρηστη στο να τα συνδέσετε, δηλαδή τις πρώτες φορές θα σας πάρει λίγο καιρό να το μάθετε, δεν είναι τόσο plug and play λύση όσο ήταν το YOLOBOX που πραγματικά ήταν τάκ 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 τέλος και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και επίσης ότι ζεσταίνεται πάρα πολύ η συσκευή, φυσικά αυτό δεν είναι πρόβλημα μεγάλο γιατί η εταιρεία που το ζήτησα και λίγο μαζί τους μου είπε ότι είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως μπορείτε να δείτε στο πίσω μέρος έχει και αυτήν εδώ την πλάκα για να γίνεται ψήξη και ο λόγος που επέλεξα να χρησιμοποιήσουν μια μεγάλη πλάκα αλουμινίου όπως κάνουν σε διάφορα LED φωτιστικά και όχι κάποιο ανεμιστεράκι φυσικά είναι γιατί αυτή η συσκευή μπορεί να βρίσκεται κοντά στο μικρόφωνο σας και φαντάζεστε τι πρόβλημα θα δημιουργούσε αν είχε κάποιο ανεμιστήρα. Αυτά έχω να σας πω. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε subscribe, μας βοηθάει πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, like, share, comment και τα σχετικά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!